εντάξει. Από μέχρι εκεί που είναι τα ξερά. Ναι. Καλά. Παπά την ευλογία σου. Ευλογημένος να είσαι. Και όλος ο κόσμος. Τέσσερα ράσα έχουμε τώρα. Θα πάρουμε στον Λίγια παπάδες. Τέσσερα ράσα. Θα πάρουμε μια ράσα. Τέσσερι παπάδες. Πετάει δύο κορφές από το πλάι. Ε, ωραία. Και αν το κόψει εκεί, δεν θα πετάξει. Ναι. Αν το κόψει εκεί, το ξέρω, δεν θα πετάξει. Πήρα τον Μανταράκα τηλέφωνο, τον Γεωπόνο, και του λέω ρε εσύ, το κόβουνε, αυτό έχει πετάξει δύο κορφές, αν έχει πετάξει δύο κορφές θα ζήσει και θα αναπτυχθεί μία από τις δύο, όποια θέλετε εσείς. Κόψτε τις υπόλοιπες και αυτό θα πετάξει. Αυτό ξέρω. Από εκεί και πέρα... Αυτοί θέλουν να κάνουν δημοσιότητα τώρα. Έχει πετάξει δύο κορφές και πάει και γυάλι. Ναι. Βλέπεις τις μικρές. Αλλά εγώ δεν νομίζω να έχει δύναμη. Άμα κοπεί εκεί και πέσει κάτω, θα δούμε πώς είναι το κορμός. Ναι, ας κοπεί εκεί πρώτα. Σήμερα προγραμματίσαμε να κόψουμε τα ροκάρια, διότι εδώ και 2-3 χρόνια το δέντρο αυτό από ένα σημείο και πάνω είναι ξερό και λόγω επικινδυνότητας όλο αυτό το καιρό αποφασίσαμε να το κόψουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε και την αισθητική εδώ της περιοχής, της πλατείας της Αγίας Όλγας, αλλά και βασικά να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα. Αποφασίσαμε τελικά, ύστερα από αυτά που είδαμε, ότι ένα κομμάτι χαμηλά στο δέντρο μπορούσε να παραμείνει για την ώρα και θα το παρακολουθήσουμε αυτό, διότι είναι πράσινο, δείχνει υγιές αυτή τη στιγμή. Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Πάνε τα ξερά, αφού είναι ξερά όλα. Και έτσι να το τραβήξεις θα πέσει. Δεν είναι σαν μεγάλο πριάνι όμορφα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το ΣΕΔΑ που έκανε όλη αυτή την προσπάθεια της επιχείρησης. Τα παιδιά πάντα βοηθούν το Δήμο και να είναι καλά για τη σημερινή προσπάθεια προκειμένου να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να είστε καλά.